ξένοι τραγουδιστές και οι μαέστροι καταλαβαίνουν την ελληνική γλώσσα, θα ήταν ένα από τα πιο διάσημα έργα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η εθνική μας οπερέτα, ο βαφτιστικός του Θεόφραστου Σακελαρίδη, ανεβαίνει για πρώτη φορά στο πολιτιστικό κέντρο του Ηρακλείου. Το έργο θα παρουσιαστεί στην ιστορική έκδοση του 1918, πλήρως σκηνοθετημένη, με πρωταγωνιστές εξειδικευμένους στην οπερέτα. Είναι ένα λαϊκό είδος η οπερέτα, το οποίο είναι αγαπητό εδώ και 100 χρόνια. Είναι παιδί της όπερας, αλλά είναι μουσικό θέατρο. Δηλαδή έχει πρόζες, έχει διαλόγους, έχει σκαμπρόζικες ιστορίες, έχει ερωτικά σκάνδαλα, ερωτικές περιπέτειες, παρεξηγήσεις. Οι θεατές που θα βρεθούν αύριο Σάββατο, την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα στην αίθουσα Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στη σκηνή πανέμορφα τραγούδια, γλυκές μελωδίες και χορούς, αλλά και έξυπνη σάτυρα του πολέμου και των ηθών της εποχής, όλα μπλεγμένα αρμονικά από το Θεόφραστο Σακελαρίδη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιφέρεια το ότι γίνεται αυτό εδώ με δικές σας δυνάμεις. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι όσοι έχουμε έρθει εδώ για να φτιάξουμε αυτό το θέαμα που ελπίζουμε ότι θα σας ευχαριστήσει. Γιατί για πρώτη φορά ο κόσμος έχει την δυνατότητα να ακούσει αυτό το υπέροχο είδος της οπερέτας, της ελληνικής οπερέτας, της διαχρονικής αυτής αξίας του ελληνικού μουσικού θεάτρου στους χώρους μας. Μια παράσταση ανεβασμένη με πολύ σεβασμό στο πρωτότυπο και στην εποχή. Θέλουμε ο κόσμος να μυρίσει την εποχή. Οι συντελεστές της παράστασης, διεθνούς φήμης λυρικοί καλλιτέχνες, συμπράττουν με τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών και το Χοροδιακό Σύνολο Ηρακλείου και υπόσχονται μια αξέχαστη παράσταση.